Γεωργική σχολή με σαρά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Υπάρχει δυνατότερο, σοβαρότερο, σπουδαιότερο αναπτυξιακό έργο για τον πρωτογενή τομέα αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια Κρήτης και γενικότερα ανά την Ελλάδα? Δεν υπάρχει. Ολοκληρωμένη στρατηγική μελέτη κοστολογημένη έχει κατατεθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αρχές του 2018. Καταθέσαμε τη θεσμοθέτηση του φορέα για την διασφάλιση της βιωσιμότητας του έργου. Δυστυχώς, εάν ασχοληθήκατε εσείς, ασχολήθηκαν λοιπόν και εκείνοι τους οποίους την καταθέσαμε. Οι αγρότες, οι εκτινοτρόφοι, για να μπορέσουν να ανταγωνιστούν γενικότερα τους Ευρωπαίους πάνω στον τομέα το συγκεκριμένο, πρέπει να το σπουδάσουν το αντικείμενο, πρέπει να εκπαιδευτούν. Αναφέρομαι και εξακολουθώ και θα το λέω στη Γεωργική Σχολή Μεσαράς. Δεν είναι για την Κρήτη. Και σε πανελλαδικό επίπεδο. Πιστεύω, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι η Γεωργική Σχολή της Μεσαράς μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει ρόλο επιστημονικής υποστήριξης των ανθρώπων που θέλουν να ασχοληθούν κύριε με το πρωτογενή τομέα. Κύριε Γουμενίδη, γιατί δεν το κάνετε? Έτοιμη είναι η μελέτη, κοστολογημένη και το θεσμικό πλαίσιο. Ποια μελέτη? Και το θεσμικό για πλαίσιο. Μελέτη, μιλάτε, μελέτη την οποία την ανέθεσε η Περιφέρεια Κρήτης, έχει υλοποιηθεί και έχει εκπονηθεί από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, εντελώς κοστολογημένη και μάλιστα, όταν ζητήσαμε να την παρουσιάσουμε, έγινε παρέμβαση ούτως ώστε να μην την παρουσιάσουμε στους κριτικούς. Έγινε εξαρτάται, σε πολύ κλειστή σύσκεψη. Η όλη σας δραστηριότητα για γιατί δεν υπογράφεται το θεσμικό πλαίσιο ούτως ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει να λειτουργήσει. Τόσα χρόνια που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τι έχετε κάνει. Δεν είναι τα πρέπει. Αυτά πρέπει να είχαν γίνει. Εγώ σας βάζω το ερώτημα. Τι έχετε κάνει? Έχει κατατεθεί η πρόταση, έχει κατατεθεί η μελέτη. Και τώρα όμως με διακόπτετε. Αφήστε με να μιλήσω. Ναι, αλλά συζητάτε με τα πρέπει. Εγώ σας λέω ότι όταν υπάρχει μελέτη έτοιμη, εμπεριστατωμένη, κατατεθειμένη και δεν υλοποιείται γιατί εσείς δεν θέλετε να την υλοποιήσετε, τον τόπο τον πάτε, Το μόνο σας ενδιαφέρον, εγώ λέω ότι συζητήσαμε λοιπόν με τον πρίτανη του Μεσογειακού Πανεπιστημίου, με τον πρόεδρο του ΙΤΕ, με τον πρίτανη. Τι έχετε κάνει με τη δημιουργία του φορέα, κύριε Ιγουμενίδη? Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Στα λόγια, δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το έργο. Εάν δεν δημιουργηθεί ο φορέας, ο οποίος θα αναλάβει και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς.